Δίχω νερό στα σπίτια του, μένουν εκατοντάδε οικογένειε στο Εράκλειο, αφού η αφαίρεση υδρομέτρων από περιοχή σε περιοχή αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Παίζουν με την αδυναμία του κόσμου, με τη φτώχεια, με την κακομεριά. Τι δεν μπορεί. Λογικό. Αυτό είναι. Πρέπει να το πληρώνουν. Κυρίω είναι ε, άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν φανεί καν στην υπηρεσία τα τελευταία δύο χρόνια. Ή, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρωστάνει πάρα πολλά, τις οποίες τους έχουμε ειδοποιήσει όμως και το ξέρουν αυτό. Τα χρέη, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, την έχουν πνίξει στην κυριολεξία, με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα εσόδων να αποτελεί μονόδρομο, με φόντο χρέη που τρέχουν για χιλιάδες νοικοκυριά εδώ και δύο χρόνια. Δίνουμε ένα περιθώριο δύο χρόνων σε ανθρώπους που δεν έχουν πληρώσει καθόλου και όμως δεν το πληρώνουν, οπότε αναγκαζόμαστε να αφαιρούμε υδρόμετρα Δυστυχώ είναι ένα μέτρο το οποίο δεν είναι τόσο για μένα, ε, αλλά είναι το μόνο, το μόνο, που μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Είναι αμαρτία από το Θεό. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω. Για να τα παίρνουν πάνω από ότι δεν έχουν οι άνθρωποι να τα πληρώσουν. Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ω προ τη βιωσιμότητα τη επιχείρηση ο πρόεδρο τη ΔΕΙ που εξήγησε ότι για να αποφύγουν την αφαίρεση του υδρομέτρου του οι θα πρέπει να προχωρήσουν τουλάχιστον σε κάποιο διακανονισμό εξόφληση. Υπάρχει ένα πρόσωπο κοινωνικό τη ΔΕΙΑΗ, το οποίο είναι να, να βλέπουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εάν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια ε, έχει πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό. Δίνουμε μια μικρή προκαταβολή, ένα 10-20% και μετά γίνονται κάποιες ε, δόσεις. Αλλά πρέπει επιτέλους να, ε, να μην απαξεί ο Ηρακλειώτης να πληρώσει το νερό. Δεν είναι καλό αυτό που, που κάνει να κόβουν το νερό στον κόσμο. Δεν είναι καλό. Τα σπίτια πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση. Ε, αν δεν έχουν να πληρώσουν να τους κόψουν το νερό... Δεν το βλέπω. Θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Τι τελευταίε ημέρε, περισσότερε από 100 οικογένειε έχουν μείνει δίχω νερό σε περιοχέ όπω η Νέα, η Καρνασσός και το κέντρο τη πόλη. Με το πρόβλημα, όπω επισημάνθηκε, να είναι εντονότερο σε πολυκατοικίε με κακή διαχείριση, που το ύψο των οφειλών δεν αφήνει περιθώρια ελαστικότητα. Κατά 55% των πιο πολλών υδρομέτρων είναι περίπου 10 ευρώ ο μήνα. Νομίζω ότι ο κάθε ρακλειώτης έχει 10 ευρώ το μήνα να πληρώσει, διότι και εμείς πρέπει να πληρώσουμε το προσωπικό, πρέπει να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή και χρωστάμε και πάρα πολλά στη ΔΕΗ. Και αυτή τη στιγμή τα χρέη προς τη ΔΕΗ αγγίζουν γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ.